Καλησπέρα σας, με αφορμή την ημέρα μνήμης, την 19η Μαΐου. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο δόκτρος σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Βλάσης Αχτζίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση, κύριε καθηγητή. Σήμερα θα μας μιλήσετε για το ιστορικό πλαίσιο, για τα γεγονότα και πώς εξελίχθηκαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν είστε έτοιμος, παρακαλώ, βεβαίως. Συγχαρητήρια καταρχάς. Δώστε μας τα φώτα σας. Συγχαρητήρια καταρχάς για την πρωτοβουλία σας, έτσι, να κάνετε αυτή τη διαδικτυακή εκπομπή, ενημερώνοντας τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω και η δεύτερη γενιά να μπορεί να παρακολουθήσει έτσι τις ελληνόφωνες εκπομπές. Πάντως, όσοι μπορούν να τις παρακολουθήσουν, νομίζω έχουν χορτάσει αυτές τις μέρες από ένα σύνολο έτσι, παρουσιάσεων που είναι μάλλον πρωτοφανές, γιατί βλέπουμε φέτος ειδικά, πιθανόν να φταίει η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Αμερικανό Πρόεδρο, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δικιά μας γενοκτονία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την επέτειο. Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού το 1994. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα καθυστέρησε πάρα πολύ να αναγνωρίσει αυτά που συνέβησαν στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ξέρουμε πλέον γιατί συνέβη αυτό, ποια ήταν η πολιτική του κράτους, πώς αντιμετωπίστηκαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα δυσάρεστα έκλεισαν στη δεκαετία του 90 και έτσι έχουμε τις αναγνωρίσεις των γενοκτονιών. Γιατί παρότι η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι μία, εντούτοις εμείς καταφέραμε να την διασπάσουμε σε τρεις επιμέρους υπογενοκτονίες. Τη γενοκτονία του Πόντου, τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας, που επίσης αναγνωρίστηκε το 1998 και ορίστηκε η 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης, και η γενοκτονία στην Ανατολική Θράκη. Τέλος πάντων, είναι μια δικιά μας νεοελληνική ιδιομορφία αυτός ο διαχωρισμός. Η γενοκτονία είναι μία και ενιαία. Την οργανώνουν οι Τούρκοι εθνικιστές κατά των χριστιανικών κοινοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ορίσουμε το πότε έγινε, από ποιους έγινε και πώς πραγματοποιήθηκε. Η γενοκτονία κατά των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε το 1914, λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κορυφώθηκε εντός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σταμάτησε για λίγο όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ιτήθηκε και έγινε η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μεταοθωμανικό σκηνικό και ξανά ξεκίνησε στη δεύτερη περίοδο, δηλαδή την περίοδο του Ελληνοτουρκικού Πολέμου, όταν εμφανίστηκε ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά, δηλαδή το 1919 έως το 1922, και το 1923 έχουμε πλέον την ολοκλήρωση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό είναι λίγο πολύ ο χρόνος μέσα στον οποίο πραγματοποιήθηκε το γεγονός. Εναντίον ποιον αποφασίστηκε αυτή η γενοκτονία? Η γενοκτονία αποφασίστηκε από μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική ομάδα της τουρκικής στρατιωτικής ελίτ, τους αποκαλούμενους νεότουρκους. Δεν είναι υπεύθυνοι όλοι οι Τούρκοι, ούτε όλοι οι Οθωμανοί. Υπήρχαν πολλές ομάδες φιλελεύθερες, οι οποίες ήταν αντίθετες με τους νεότουρκους. Οι νεότουρκοι όμως ήταν μια σκληρή εθνικιστική ομάδα στρατιωτικών, η οποία ήδη από το 1908, με στρατιωτικό πραξικόπημα, καταλαμβάνει την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδρα της είναι η Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Και όντως από το 1909 αλλάζει την πολιτική. Έως τότε η πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε σε μεγάλο βαθμό εξυγχρονιστεί και βελτιωθεί. Γι' αυτό και οι Έλληνες και οι Αρμένοι, ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, είχαν αναπτυχθεί οικονομικά πάρα πολύ. Και βλέπουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία οικίματα που ακόμα παραμένουν. Αυτό σημαίνει ότι είχαν μια πολύ μεγάλη αστική ανάπτυξη οι Έλληνες, κυρίως οι Έλληνες και οι Αρμένοι. Αυτό θα προσπαθήσουν να το σταματήσουν ακριβώς αυτοί οι ακραίοι εθνικιστές. Από το 1909 ξεκινάει μια πολιτική
καταπίεσης των χριστιανικών κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκείνη την εποχή πρέπει να πούμε ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν όλα τα εδάφη από τον Πόντο και την Καπαδοκία έως την Ελληνική Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Βοσνία. Έτσι, δηλαδή, ακόμα δεν έχει ιτηθεί η αυτοκρατορία για να αποχωρήσει από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Και ακριβώς αυτή η σκλήρυνση των Νεοτούρκων, όπως είπα από το 1909, θα επιφέρει τους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη η βία που ασκείται, ώστε οι δύο αντιμαχόμενες εθνικές ομάδες της Βαλκανικής, με τα αντίστοιχα κράτη, Έλληνες και Βούλγαροι, θα συμμαχήσουν. Και όντως το 1912 θα κηρυχθεί ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, οι Νεότουρκοι θα ιτηθούν και βεβαίως θα χάσουν τα ευρωπαϊκά εδάφη. Το δικό τους όνειρο ήταν να κάνουν μια καθαρή Τουρκία, απαλλαγμένη από μη Τούρκους και κυρίως από χριστιανικές κοινότητες, μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης. Δεν το κατάφεραν. Περιορίζονται στον Μικρασιατικό χώρο και εκεί, από την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων, οργανώνουν το σχέδιό τους. Το σχέδιό τους ποιο ήταν? Ήταν να δημιουργήσουν τέτοιους μηχανισμούς ώστε την κατάλληλη στιγμή να τους θέσουν σε εφαρμογή και να υλοποιήσουν τα σχέδια εθνικής εκαθάρισης. Ο πρώτος τέτοιος μηχανισμός ήταν μια παρακρατική οργάνωση, τη Θεσκυλάτη ή Μαχσουσά, παρακρατική οργάνωση, υπό τη δημιουργία του κράτους όμως και κυρίως υπό ακραίων εθνικιστών αξιωματικών καθοδηγούμενοι, και δημιουργούν ένα πλαίσιο σχεδιασμού για να μεταφέρουν και να ανανοίξουν τους πληθυσμούς, έτσι ώστε να αφομοιώσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και αυτή είναι η πρωτοτυπία των Νεότουρκων στην ανθρώπινη ιστορία, ότι εισάγουν τον προσχεδιασμό, που είναι μια μέθοδος νέα, γιατί από πάντα γινόταν τέτοιου τύπου διεργασίες και η εξουσία πάντα ήταν βίαιη απέναντι στους ηττημένους, αλλά οι Νεότουρκοι εισάγουν τον προσχεδιασμό, την ψυχρή και συστηματική οργάνωση αυτού που πρόκειται να έλθει. Και όντως αυτό το σχέδιο, μαζί βεβαίως με τη συμπαράσταση των Γερμανών αξιωματικών, που έτσι κι αλλιώς βοηθούν τους Νεότουρκους, γιατί ακριβώς οι Γερμανοί, ετοιμάζοντας και αυτό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν επιλέξει ως στρατηγικό τους σύμμαχο τους Νεότουρκους. Οργανώνουν το στρατό τους, ένας Γερμανός στρατηγός είναι και ο αρχιστράτηγος του Νεοτουρκικού στρατού, ο Φον Γκόλτζ. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο δηλαδή στη διοργάνωση όλων αυτών. Ξέρουν τι συμβαίνει, ξέρουν τι γίνεται. Δεν είναι άμυροι των ευθυνών. Και όταν οι ίδιοι προτείνουν στους Νεότουρκους να απομακρύνουν κάποιους ελληνικούς πληθυσμούς από τα παράλια, γιατί οι Γερμανοί τους θεωρούν μη φίλους προς τους Γερμανούς. Και ποια είναι αυτά τα μέρη? Είναι γύρω από τα Δαρδανέλια. Τότε ξεκινάει η πρώτη φάση της εθνικής εκαθάρισης. Οι Νεότουρκοι αξιοποιούν αυτή την πρόταση που γίνεται για στρατιωτικούς λόγους, δηλαδή να μεταφερθούν περίπου 20-30 χιλιόμετρα στα ενδότερα, και την μετατρέπουν σε πορείες θανάτου. Δηλαδή υλοποιούν το σχέδιο το δικό τους, το πρωταρχικό της εθνικής εκαθάρισης. Έτσι λίγο πολύ ξεκινάει η διαδικασία και οι πρώτες ομάδες όπου στοχοποιούνται και υφίστανται αυτή την πολιτική είναι οι Έλληνες στην Ανατολική Θράκη. Τον Απρίλιο του 1914 ξεκινάει όλο αυτό το σχέδιο που έχουν προγραμματίσει ήδη από το 1911 από την Ανατολική Θράκη, για να αμέσως έτσι επεκταθεί στην περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας, δηλαδή στην Ιωνία. Από την Προύσα έως την περιοχή της Σμύρνης και λίγο νοτιότερα, η περιοχή υφίσταται αυτή την εκτεταμένη εθνική εκαθάριση. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκινά. Από τον Οκτώβριο οι Νεότουρκοι εντάσσονται στο πλευρό των Γερμανών και αρχίζουν πλέον τις πολεμικές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα αυτών είναι το ρωσοτουρκικό μέτωπο. Συγκρούνται στα ανατολικά τους με τη Ρωσία. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, δύο μεγάλα στρατόπεδα εκείνη την εποχή. Οι λεγόμενοι αντάτε, οι σύμμαχοι, είναι οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ρουμάνοι, η Ρωσική Αυτοκρατορία, και από την άλλη είναι οι Γερμανοαυστριακοί, οι οποίοι είναι η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Βουλγαρία. Συγκρούνται πραγματικά πολύ σκληρά αυτές οι δύο δυνάμεις. Το 1915, λοιπόν, οι Τούρκοι, οι Νεότουρκοι,
υφίστανται συντριπτικές ήττες από τους Ρώσους στο μέτωπο του Καυκάσου. Το αποτέλεσμα είναι αυτή την οργή πλέον που έχει ο κόσμος, γιατί δεν ήθελε να πάρει μέρος στον πόλεμο, η ηγεσία των Νεότουρκων τη στρέφει κατά των Αρμενίων. Και έτσι από τον Απρίλιο του 1915 υπάρχει αυτό το που το ξέρουμε όλοι πια, γιατί οι Αρμένοι είναι ένας πολύ αποφασιστικός πληθυσμός και εξ αρχής προσπάθησε και ανέπτυξε αυτή την, τα αιτήματά του, τα μελέτησε, δεν τα αποσιώπησε όπως έκανε η ελληνική πλευρά, επειδή ακριβώς το ελληνικό κράτος δεν ήθελε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και ξεκινάει η γενοκτονία των Αρμενίων. Μέσα σε 7 μήνες ολοκληρώνεται, εξοντώνεται ένας ιστορικός λαός της Ανατολής. Το επόμενο ακριβώς βήμα του ιδίου σχεδίου είναι η γενοκτονία του Πόντου. Δηλαδή, από το χειμώνα του 1916, οι Νεότουρκοι πλέον αρχίζουν την εξόντωση του Δυτικού Πόντου, όπου υπάρχουν πολυάριθμοι ελληνικοί πληθυσμοί, αναπτύσσεται και ένα αντάρτικο ελληνικό κίνημα, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λίγο πολύ αυτή είναι η πρώτη φάση των γενοκτονιών, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ας δούμε όμως και πώς ήταν οι Έλληνες εκείνη την εποχή. Τις παραμονές των μεγάλων γεγονότων γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως στα εδάφη που σήμερα είναι η Τουρκία, ήταν περίπου 2,2 εκατομμύρια. Την ίδια εποχή, στην κυρίως Ελλάδα, οι Έλληνες ήταν 4,5 εκατομμύρια. Για να δείτε ποια είναι η διαφορά. Και ο συνολικός πληθυσμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα συγκεκριμένα εδάφη, ήταν 10 με 12 εκατομμύρια. Δηλαδή τα πληθυσμιακά μεγέθη τότε ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά που είναι σήμερα. Έτσι λίγο πολύ είναι το σκηνικό. Εκείνη την εποχή δυστυχώς η Ελλάδα δεν θα έχει κάποια ουσιαστική συμμετοχή, γιατί θα βρεθεί μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο, στο λεγόμενο εθνικό διχασμό. Η Ελλάδα, ενώ η Ευρώπη συγκλονίζεται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πραγματοποιείται η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, στην Ελλάδα συγκρούονται δύο πολιτικές δυνάμεις. Οι Φιλογερμανοί, που είναι γύρω από το Βασιλιά και το Λαϊκό Κόμμα, και οι Φιλοβρετανοί, που είναι γύρω από τον Βενιζέλο, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν. Οι Φιλοβρετανοί, οι Βενιζελικοί, θέλουν η Ελλάδα να πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό της Αντάτ, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι τα συμφέροντά μας ταυτίζονται με αυτούς και ότι αυτοί θα νικήσουν. Και εξάλλου και οι Βρετανοί εξ αρχής μας δίδουν, για να βγούμε στον πόλεμο, πολύ σημαντικά ανταλλάγματα. Την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, την ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα, πλήρη εντολή της Ελλάδας στη Μικρά Ασία την επόμενη περίοδο. Δυστυχώς όμως θα επικρατήσουν οι Φιλογερμανοί. Η γερμανική κατασκοπία είχε κάνει πολύ σημαντική δουλειά στην Αθήνα, είχε εξαγοράσει τις εφημερίδες. Η γυναίκα του βασιλέως Κωνσταντίνου ήταν Γερμανίδα, η βασίλισσα Σοφία. Όλο το επιτελείο του στρατού ελεγχόταν από τους Γερμανούς. Δυστυχώς η Ελλάδα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Δεν συνέβαλε στο να ιτηθεί εγκαίρως η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δυστυχώς. Αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Τέλος πάντων όμως, κάποια στιγμή, στο 17, θα αλλάξει η πολιτική κατάσταση με πολέμους, έτσι, με συγκρούσεις. Δεν ήταν μια απλή πολιτική διαφωνία. Έστω την τελευταία χρονιά, από το καλοκαίρι του 17, η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι, παρότι θα δώσει μόνο 2 μάχες, θα είναι στο στρατόπεδο των νικητών. Όταν λοιπόν τελειώσει ο πόλεμος, έχουν ιτηθεί και οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί και οι Βούλγαροι και οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι, η Ελλάδα βρίσκεται στο στρατόπεδο των νικητών και διεκδικεί πράγματα. Και όντως κατάφερε να πάρει πολλά πράγματα. Πήρε τη Δυτική Θράκη από τους Βούλγαρους και πήρε από τους Οθωμανούς το Σαντζάκιο Σμύρνης, δηλαδή την περιοχή της Σμύρνης και την Ανατολική Θράκη. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα μετατρεπόταν σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν καλά για την ελληνική περίπτωση. Πρώτον γιατί άρχισε να αναπτύσσεται στην Άγκυρα, στην Ανατολία, ένα ακραίο εθνικιστικό κίνημα, αυτό που λέμε και μαλλικό κίνημα. Από την άλλη, ο Πόντος δεν εντάχθηκε εξ αρχής στα ελληνικά απελευθερωτικά σχέδια, γιατί μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει η απέτηση της ελληνικής πλευράς για ανταλλάγματα. Ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως
το κεμαλικό κίνημα άρχισε να αποκτά μια δυναμική, αλλά βρισκόταν σε σύγκρουση με την υψηλή πύλη, με τους παλιούς Οθωμανούς. Για 6 μήνες θα συγκρουστούν. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν το ξέρουμε. Εμείς νομίζουμε ότι όλοι οι Τούρκοι είναι το ίδιο και όλοι είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι έτσι. Την εποχή εκείνη η τουρκική πλευρά δεν είχε μια ενιαία αντίληψη. Οι παλιοί Οθωμανοί που ήταν περισσότερο του Χαλιφάτου, της Ισλαμικής υπερεθνικής αυτοκρατορίας, ήταν σε απόλυτη σύγκρουση με τους νέους εθνικιστές, οι οποίοι είχαν μια καθαρά εθνικιστική λογική. Μην ξεχνάτε, το Ισλάμ δεν είναι μια εθνική θρησκεία, είναι μια υπερεθνική θρησκεία. Τέλος πάντων, για 6 μήνες ήταν σε σύγκρουση μεταξύ τους, σε έναν δικό τους εμφύλιο πόλεμο το 1921. Δυστυχώς θα επικρατήσουν οι εθνικιστές του Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Την ίδια εποχή, λίγο πιο το Νοέμβριο του 20, στην Ελλάδα θα γίνουν εκλογές. Αυτή ίσως είναι η πιο μοιραία σελίδα του ελληνικού εγχειρήματος. Γιατί θα γίνουν εκλογές και θα επικρατήσουν ξανά οι παλιοί φιλογερμανοί? Γιατί θα χάσει ο Βενιζέλος τις εκλογές? Γιατί δυστυχώς ένα μήνα πριν τις εκλογές πέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Όταν διώχθηκε ο Κωνσταντίνος ως φιλογερμανός στα πλαίσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το θρόνο τον κατέλαβε ο Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν της ίδιας αντίληψης με τον Βενιζέλο. Δηλαδή εστερνιζόταν το απελευθερωτικό όραμα του Βενιζέλου. Δυστυχώς όμως ένα μήνα πριν τις εκλογές, τελείως απροόπτα, θα χάσει τη ζωή του. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σκληρή σύγκρουση μοναρχικών βενιζελικών. Θα κερδίσουν οι μοναρχικοί, τους οποίους όμως οι σύμμαχοι, τους οποίους τους χρειαζόμασταν για τα μικρασιατικά και τα ποντιακά, τους θεωρούσαν φιλογερμανούς. Θα ακολουθήσει μια περίοδος δυστυχώς πολύ λανθασμένων χειρισμών. Η νέα κυβέρνηση βασιλική θα σπάσει τους δεσμούς, τους διπλωματικούς με τους συμμάχους. Θα κάνει πάρα πολλά στρατιωτικά λάθη, τα οποία έχουν καταγραφεί σημείο προς σημείο. Θα εγκαταλείψει οριστικά τον Πόντο, ενώ λίγο πριν, επί Βενιζέλου, τελευταία, λίγο πριν χάσει τις εκλογές, είχε δημιουργηθεί ένα σχέδιο για τον Πόντο. Είχε φτιαχτεί και στην Αθήνα, είχαν φτιαχτεί κάποια τάγματα εθελοντών ποντίων για να αποσταλούν στον Πόντο για τη δημιουργία τοπικού στρατού. Είχε ζητηθεί από τον Βρετανό Πρωθυπουργό όντως να δράσουν από κοινού Έλληνες και Βρετανοί, να αλλάξει η συνθήκη των Σευρών εις βάρος της Τουρκίας με τη δημιουργία δύο νέων κρατών, το κράτος Πόντου και το κράτος Κωνσταντινουπόλεως, υπό διεθνή εποπτεία. Σας ακούω. Οπότε, με μια έννοια δυστυχώς, ενώ φτάσαμε σε ένα σημείο μετά από πολλές υστερήσεις, αυτή η διαδικασία διακόπηκε απότομα. Η εξέλιξη από εκεί και πέρα θα είναι μια εξέλιξη δυσμενής προς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Ο Πόντος θα εγκαταληφθεί. Η κακή στρατιωτική διαχείριση θα οδηγήσει στη μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή στην συντριπτικήτα των Ελλήνων από τους εθνικιστές και μαλικούς τον Αύγουστο του 1922 και θα επέλθει βεβαίως η μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, έτσι μετά από όλη αυτή την εξέλιξη, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσοι έχουν επιζήσει από τα 2,2 εκατομμύρια, όπως είπαμε, θα έρθουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όμως το πρόβλημα το προσφυγικό θα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ευπρόσδεκτη. Η σύγκρουση ντόπιων προσφύγων θα καθορίσει όλο το Μεσοπόλεμο. Στην Ελλάδα θα υπολογίζουμε ότι θα εγκατασταθούν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, γιατί κανένας δεν μερίμνησε για την καταγραφή την απόλυτη. Έχουμε την απογραφή του 1928, όπου καταμετρώνται 1.250.000. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες πάνω σε αυτά. Υπολογίζουμε ότι ο μόνος έτσι ασφαλής αριθμός θυμάτων είναι της τάξης των 700.000 σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή Πόντο, Ιωνία, Βυθινία, Ανατολική Θράκη. Δηλαδή από ένα πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων, 700 με 800.000 είναι αγνοούμενοι, ας το πούμε έτσι. Οπότε το προσφυγικό θα καθορίσει όλη την μετέπειτα ιστορία της Ελλάδας, θα τη σφραγίσει πραγματικά και θα έρθει βεβαίως η δεκαετία του 40, που είναι μια τρομακτική δεκαετία για την Ελλάδα, με τον ιταλικό φασισμό, την επίθεση, τη γερμανική κατοχή, που θα ανοίξει το δρόμο για τον εμφύλιο πόλεμο αργότερα. Οπότε ουσιαστικά η πολιτική ζωή της Ελλάδας είναι ανώμαλη. Θα ομαλοποιηθεί μόνο
μετά το τέλος της Χούντας, δηλαδή μετά το 1974, όπου η Χούντα θα καταρρεύσει μέσα από την Κυπριακή Προδοσία, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει μια ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Θα υπάρξει ένας εκδημοκρατισμός, θα υπάρξει αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών και τότε ακριβώς θα έχουν τη δυνατότητα οι γόνοι των προσφύγων να διεκδικήσουν την ιστορική τους μνήμη. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι εμφανίζεται κυρίως από τον ποντιακό χώρο στα τέλη της δεκαετίας του 80 ένα πολύ σημαντικό ποντιακό κίνημα το οποίο απαιτεί από την ελληνική πολιτική ηγεσία την αναγνώριση της γενοκτονίας. Έτσι αρχίζει πλέον να ενσωματώνεται η ιστορική μνήμη των προσφύγων που ήταν αποκλεισμένη από την επίσημη εθνική μνήμη στην Ελλάδα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που σήμερα βέβαια όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρώτον γιατί καταλαβαίνουμε το πώς δημιουργήθηκαν τα σύγχρονα κράτη, τα σύγχρονα σύνορα, πώς οι σύγχρονοι πληθυσμοί. Και από την άλλη γιατί στην Τουρκία σήμερα αναβαθμίζεται η ιδεολογία εκείνη των νεότουρκων που οδήγησε στις γενοκτονίες. Εγκαταλείπεται ο εσωστρεφής κεμαλισμός, γιατί ο κεμαλισμός όταν έγινε κρατική εξουσία έγινε εσωστρεφής. Προσπάθησε να φτιάξει ένα έθνος στα περιορισμένα όρια. Εγκατέλειψε δηλαδή τις μεγαλοειδιατικές προσδοκίες. Αυτές επανέρχονται σήμερα με αυτή την παράδοξη σύνθεση ισλαμισμού, ενός τζιχαντιστικού ισλαμισμού που εκφράζει ο Ερντογάν και ενός ακραίου παντουρκιστικού εθνικισμού που εκφράζει ο Μπαχτσελή. Άρα λοιπόν σήμερα η δικιά μας εμπειρία είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε το πώς εξελίσσονται οι εξελίξεις, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό είναι το περίγραμμα που θα μπορούσα πολύ να... Πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε. Έχει ενδιαφέρον το ότι όλοι οι Τούρκοι δεν συμμετείχαν και δεν συμφωνούσαν με αυτές τις πρακτικές. Εμείς από τη δική μας την πλευρά ως Έλληνες του Πόντου θεωρείτε ότι δεν έχουμε φωνάξει έντονα, δυνατά προς τις άλλες χώρες, εδώ και για την Αμερική μιλάω, για την γενοκτονία και γι' αυτό δεν έχει αναγνωριστεί την ίδια περίοδο με τους Αρμένιους, γιατί εκδηλώσεις βλέπουμε. Κάτι δεν έχουμε κάνει αρκετά προφανώς. Να μην πω λάθος, αρκετά, ναι. Μας λείπει. Αυτό είναι προφανές. Καταρχάς, οι Αρμένοι ξεκινήσαν πολύ νωρίς. Εμείς ξεκινήσαμε πολύ αργά, γιατί ακριβώς το ελληνικό εθνικό κράτος ήταν αντίπαλος, δεν το επέτρεπε, λόγω της ελληνοτουρκικής φιλίας. Και γιατί ήμασταν σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ, άρα δεν έπρεπε να διαταράξουμε αυτές τις σχέσεις. Ήμασταν υπό απαγόρευση όσον αφορά την ερμηνεία της τραγωδίας. Όμως αυτά τελειώσανε πια. Αυτό που λείπει σήμερα από τον ποντιακό χώρο είναι μια αξιόπιστη ηγεσία. Δεν έχει μια αξιόπιστη ηγεσία όπως έχουν οι Αρμένοι, που θα μπορούσε να στηρίξει τις επιστημονικές δραστηριότητες, τις διεθνείς παρεμβάσεις κλπ. Έχουμε ουσιαστικά συνδικαλιστές οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν σε αυτό το ύψος των περιστάσεων. Η Αμερική είναι σε καλύτερη διάσπαση επίσης. Η Αμερική είναι σε πολύ διάσπαση. Καλύτερη κατάσταση από ότι είναι η ελλαδική ποντιακή ηγεσία, σας πληροφορώ. Mm-hmm. Και γίνονται και πράγματα στην Αμερική. Ας πούμε, αυτό το ίδρυμα που υπάρχει στο Σικάγο για τη μελέτη της γενοκτονίας είναι ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα. Στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Και βεβαίως θα πρέπει οι Πόντιοι να μην πορευτούν μόνοι τους. Οι Πόντιοι δεν είναι ένα ξεχωριστό έθνος. Οι Πόντιοι είναι Έλληνες. Άρα θα πρέπει να πορευτούν, τουλάχιστον στο διεθνές πλαίσιο, ως ενιαίο ελληνικό αίτημα. Και όχι ως ποντιακό αίτημα επιμέρους. Δηλαδή οι Μικρασιάτες θα πάνε ως Μικρασιάτες, οι Ανατολικοθρακιώτες ως Ανατολικοθρακιώτες και θα ζητάμε από τους ξένους να αναγνωρίσουν τρεις ελληνικές γενοκτονίες ξεχωριστά. Ξεφτιλιζόμαστε. Φαντάζομαι είναι προφανές για κάθε νοήμονα αυτό. Άρα σε διεθνές επίπεδο πρέπει να πάμε ενωμένοι όλοι μαζί, όλος ο ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της τότε που υπέστη γενοκτονία. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει πάρα πολύ έτσι, γρήγορα, τουλάχιστον στους ηθήνοντες του ποντιακού ελληνισμού. Τι θα βρει και τι θα περιγράψει και τι ας εικάσουμε ότι μπορεί να πει ο ιστορικός του μέλλοντος για μας, γενικότερα για τις δράσεις μας.
Τι θα μπορεί να πει, γιατί είδαμε ότι στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια δεν υπήρχε ο Εύζωνας με την Ποντιακή στολή. Κοιτάξτε, η Ελλάδα Διάφορα τέτοια. Δεν είναι εύκολη η αποδοχή των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής στην μητέρα πατρίδα, ας το πούμε έτσι. Γιατί εδώ υπήρχαν εδρεωμένες απόψεις, εδρεωμένα συμφέροντα, εδρεωμένες αντιλήψεις. Έρχονται οι πρόσφυγες ως ξένο σώμα στην πραγματικότητα. Έπρεπε να περάσουν 7 δεκαετίες για να γίνουν αποδεχτοί σε ένα επίπεδο ιστορικής ερμηνείας. Τέλος πάντων, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα μπροστά μας και είναι πολύ σημαντικό όπως ότι τον κάνουμε. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε παραιτηθεί όπως άλλοι. Εμείς όμως είμαστε εκεί, επιμένουμε και ο καιρός μας βοηθάει. Να το ξέρουμε αυτό. Ο καιρός μας ευνοεί. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια κινητοποίηση για την ίδρυση ενός μουσείου στην Ελλάδα. Το χρειαζόμαστε το μουσείο, εφόσον νομίζω υπάρχει μικρασιατικού. Δεν υπάρχει. Χρειαζόμαστε δύο μεγάλα μουσεία για τον προσφυγικό ελληνισμό. Ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε αυτό το μεγάλο προσφυγικό μουσείο, που θα είναι αυτό που έτσι θα τιμήσει η επίσημη Ελλάδα τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής, θα υπάρχουν τρία τμήματα. Για τον μικρασιατικό ελληνισμό, για τον ανατολικοθρακικό ελληνισμό και για τον ποντιακό ελληνισμό. Ούτε εκεί πρέπει να πάμε διασπασμένοι. Ένα μεγάλο μουσείο για τον προσφυγικό ελληνισμό χρειαζόμαστε. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας συγχαρώ για μία ακόμη φορά για τις αξιόλογες δράσεις σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή δύναμη.